Και ξεκινάμε από την Ηλιάνα. Ενδιαφερόμαστε για κάποιον επιτηρητή? Όχι. Όχι. Έτσι θα δικαιολογούσαμε όμως αυτό το παπούτσι με αυτό το καλσόν. Νομίζω ότι στο κάτω μέρος έχεις πάει βραδινά. Το πανωφόρι σου μου αρέσει, να δούμε λίγο το από μέσα. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό το πορτοκαλί από μέσα είναι διάφανο κάπου και κάπου έχει χρώμα? Όχι, όχι, είναι δύο κομμάτια. Είναι μια διαφάνεια, ένα απλό κορμάκι και από πάνω ένα δερμάτινο βέστη που φτάνει μέχρι εδώ. Νομίζω κάτι υπάρχει μια υπερβολή εδώ, γιατί έχεις το μέσα από μέσα που κάνει λίγο σαν ζιβαγκάκι. Έχεις μια δερμάτινη λεπτομέρεια που, επειδή είναι πιο σκληρό το ύφασμα μέσα στα μαλακά, κάνει περίεργα, ναι, ναι, τσαλακώνει κτλ. Έχεις και τα ιδιαίτερα μανίκια και ένα βε, οπότε νομίζω ότι έχουμε υπερβάλει στο πάνω κομμάτι. Θα μου άρεσε να βάλεις κάτι πορτοκαλί σε αυτό, σίγουρα κάτι πιο ήσυχο. Ίσως ένα ζιβάγκο στενό και να σηκώσει τα μαλλιά σου σε ένα έτσι ωραίο μπαν. Κοτσιδάκι, να αλλάξουμε τη ζώνη, να αλλάξουμε τα παπούτσια, να έβαζες ωραίες μπότες από κάτω, mm-hmm, και να έχει περισσότερο όγκο το πανωφόρι. Η τσάντα δεν με τρελαίνει, λίγο μεγαλύτερη θα την προτιμούσα. Αλλά κάτι πολύ απλό, πήγες να το κάνεις λίγο ιδιαίτερο και νομίζω ότι έγινε λίγο σαλάτα έγινε. Αχ, βρε Σελένη, και ωραίο πανωφόρι σήμερα, τέλειο. Ευχαριστώ. Ένα. Δημήτρη μου, εσύ? Εγώ θεωρώ ότι αυτό το look δεν είναι κομψό. Το φόρεμα αυτό δεν σου πάει καθόλου. Το κόψιμο, το shape του, το... Ακριβώς. Δεν σε κολακεύει όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι κομψό επάνω σου. Μπορεί σε κάποιο άλλο κορίτσι. Σε σένα πάνω, εμένα δεν μου φαίνεται κομψό. Mm-hmm. Όπως και ο συνδυασμός το πορτοκαλί που έβαλε στα δύο υφές. Μαζί με το ΕΜΕΚΑ που είναι θαμπό. Και τα βραδινά παπούτσια από εκεί, από την κάτω μεριά μαζί με το καλσόν, είναι πολύ μεγάλη αστοχία. Okay. Αλλά εγώ ξεκινάω το λάθος από το φόρεμα. Αν σου αρέσουν οι ώμοι, θα μπορούσες σε λίγο να το κρατήσεις και να το κάνεις σαν το πάκι, μόνο σαν από το πάνω μέρος, mm-hmm, και να βάλεις κάτι άλλο από κάτω. Ένα, κατάλαβες, ναι, βάλε, ναι, ένα oversize jean, βάλε κάτι άλλο. Για να κρατήσεις το πάνω αφού σου αρέσει. Αλλά σαν, δεν ξέρω, είναι και το μήκος που δεν σε κολακεύει. Ναι, ίσως, αν βγάλεις το ένα βολάν από κάτω, πρέπει λίγο να κοντίνει, έχει αμήχανο μήκος. Κάντο με σούρα πάνω από τη ζώνη. Τράβα το πάνω από τη ζώνη, κάνει σούρα να ανέβει πιο ψηλά. Γιατί και το μήκος είναι λάθος και δεν σε κολακεύει, αγάπη. Ναι, τα κοντά, αυτό το μήκος είναι σίγουρα καλύτερο. Ήδη έχει αρχίσει λίγο να φαίνεται πιο ωραίο το σώμα σου. Okay. Λένε, δεν μου άρεσε σήμερα. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Στέλιο. Αυτές οι διαφάνειες που μπορεί να δημιουργηθεί με ένα κορμάκι, ό,τι και να είναι, και ένα καλσόν που έχουν την ίδια ένταση διαφάνειας, είναι πολύ ωραία να λειτουργούν σαν βάση, το οποίο όμως είναι αρκετά βραδινό, όταν και τα άλλα υλικά είναι βραδινά. Έχεις μια καταπληκτική καπαρτίνα. Εμένα αυτό το φόρεμα μου αρέσει, εκτός από αυτό το σημείο που εσύ ήθελες να αναδείξεις, είναι αυτά τα χαριτωμένα που θεωρώ ότι δεν σου πάνε. Okay, ναι. Εάν κρατούσαμε το φόρεμα στο μήκος που είχες πριν, δηλαδή για βραδινό συμφωνώ σίγουρα με τον Δημήτρη, το πιο κοντό σου πάει πάρα πολύ και ειδικά με τα κούνια το πόδι σου είναι συγκλονιστικό και με αυτά τα καλσόν τα τόσο διάφανα. Εάν έβαζες μια μαύρη ζακέτα πάνω από αυτό το φόρεμα, να ξεχάσουμε λίγο τους ώμους του, να τα πιάσεις όλα με τη ζώνη, δηλαδή να έχεις ένα πιο πρωινό υλικό όπως το πλεκτό. Από πάνω την καπαρτίνα σου και ας πούμε ότι κρατάμε και αυτή τη τσάντα. Μπότες θα ήθελα να δω, όχι αυτό το καλσόν. Αυτό το καλσόν με τη γραμμή και οι γόβες είναι αυτά που συντονίζουν κυρίως το look και το κάνουν να είναι βραδινό, γιατί αυτό το φόρεμα ακροβατεί μεταξύ πρωινού βραδινού. Ναι. Είναι πώς θα το διαχειριστείς που θα το τοποθετήσεις, σε τι χρήση πάει. Οπότε, εσύ έκανες από τη μέση και κάτω βραδινό, πάνω το ηρέμησες λίγο με το χρώμα που βάλεις όμως, ναι, και την καμπαρτίνα για πρωί-απόγευμα και είναι μια εικόνα που περιμένουμε ότι μετά τις εξετάσεις κάπου θα πας. Είναι από αυτά τα look που ξεκινάνε, όχι, πρωί και, ναι, καταλήγουν, και καταλήγουν βράδυ. Ναι, ναι. Δεν είναι πετυχημένο, ναι, Σελένη. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Σελένη μου, είναι 5,4 η τελική βαθμολογία για σήμερα. Μπορείς να καθίσεις.